Να τώρα και για σένα να το δώσουμε το δώρο μας. Έφτασε η ώρα. Τι? Κωνσταντίνος Αργυρός, βάλουμε σε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι. Γιατί Χριστιανά μου, χθες κυκλοφόρησε το ολοκαινούριο βίντεο κλιπ του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πώς λέγεται? Λιώμα, ναι. Και πρωταγωνιστεί μια πολύ όμορφη γυναίκα, έναν πολύ όμορφο κορίτσι, η Λιάνα Παπαγεωργίου ονομάζεται αυτό το κορίτσι. Και εννοείται ότι όταν πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συνυπάγεται ότι έχει σχέση μαζί του. Είναι και κάπως έτσι που... να κάνει σχέση μαζί της. Είναι έτσι που πάει συνήθως με τα βίντεο κλιπ. Ότι πρωταγωνιστής με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο βίντεο κλιπ σημαίνει έχει σχέση. Εντάξει, το βίντεο κλιπ είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μοντέρνο. Βλέπουμε και τα πλάνα, είναι αυτό το κορίτσι. Έχουμε και φωτογραφίες, αν θέλετε να τις δούμε να και τις φωτογραφίες. Να τη δούμε την κοπέλα, η οποία στοιχιώνει από σήμερα την Βαρβάρα μας. Και θέλω να σας πω... Απάντησε στον Γιώργο Μιχαήλ θετικά. Για το αν... να σου το αφήσω για εκπλήξη. Καλέστε στη ψυχή της, ρε χάρη. Από όσο ξέρουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, είπαν ότι απάντησε. Δεν είναι. Όχι, απάντησε ότι όχι, δεν είμαι σε σχέση. Δεν το εκκρίνε μόνοι σου. Σώμα από έρωτα διαβάζω ότι είσαι εσχή. Να σου ξαναπώ, επειδή ξέρω ότι έκανε ότι δεν με άκουσε. Σώμα από έρωτα λέω, διαβάζω ότι είσαι. Με μια κοπέλα. Μην ακούς τίποτα. Δεν ισχύει. Σε έχω δει, άλλαξες look, έχεις βγάλει τραγούδια. Στην προσωπική σου ζωή πώς τα πάμε? Δεν μ' άρεσε να μιλάω για αυτά, δεν μ' άρεσε. Ποτέ δεν θα σου πω κάτι για την προσωπική. Δηλαδή, αν ήσουν με μια κοπέλα δεν θα το έλεγες? Δεν είναι, νομίζω ότι δεν αφορά κάποιον αυτό. Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω είναι να με μάθουν με τα τραγούδια μου, με τη δουλειά μου. Κύπρο. Ήταν από κάτω Χαριλάου. Να πούμε ότι το βίντεο είναι από τα Super Music Awards που έγιναν την Τρίτη. Παιδιά, το Κύπρο μου, ενώ κάποιος πρέπει πει ότι πρέπει να βάλουν και ένα σήμα στο τέλος. Ξέρω όμως όσους έχουμε επικοινωνία, λέμε τους υπόλοιπους. Ναι, τους στέλνουμε και μηνύματα. Αν καλησπέρα Κύπρο. Τους στέλνουμε και μηνύματα και τους Κύπρο, φωνάξετε κάποιος στον Κύπρο να έρθει. Ενώ εντάξει, γιατί το κάνουμε με αγάπη οι άνθρωποι, αλλά εντάξει, ακούγεται λίγο αστείο Κύπρο μου. Πάντως δεν καταλάβετε αν ο Αργυρός έχει σε σχέση, δεν σου απάντησε. Απάντησε, είπε όχι, είπε ότι δεν θα σας πω. Είμαι, δεν θα σας πω, Βαρβάρα, δεν απάντησε. Και πιστεύω ότι η κοπέλα εντωμεταξύ. Τώρα τότε η κοπέλα είναι ότι είναι η όρκη, είναι η ίδια. Εν τούτη. Όχι, είναι τούτη. Με πόσες τάσεις τέλος πάντων, πρέπει να ξέρουμε. Με καμία, αυτό είναι το θέμα. Παιδιά, Κωνσταντίνος Αργυρός μπορεί να έχει σχέση με όσες κοπέλες θέλει. Μπορεί κάθε εντάξει. Γιατί μπορεί. Επειδή είναι Αργυρός, τι λες, ρε χάρη μου. Χριστιανό μου, μπορεί. Δεν αυτά τα πράγματα. Όχι σχέση. Είναι ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή είναι εμπορικός καλλιτέχνης. Και. Το μορφόπεδο. Και ένα σχημόπεδο μπορεί να κάνει πολλές σχέσεις. Να χαρά τα λεφτά του έχει. Πολλές σχέσεις και. Πολλές σχέσεις δεν μπορεί να κάνει. Πολλές ξεπέτες μπορεί να κάνει. Πολλές σχέσεις λίγο θα δυσκολευτεί. Να σου πω κάτι εν τω μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί τον Αργυρό έχω στο μυαλό μου ότι είναι πολλά τύπου σχεσάκια, τρυφερό. Χωρίς να τον ήξερα, εντάξει, ούτε τον είδα από την κοντά. Σβήστε το, κάμε το. Κοίτα, εγώ που τον ξέρω λίγο παραπάνω. Είναι άνθρωπος νομίζω ότι η σχέση αυτό μου έχει βγάλει. Το γνωρίζω λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο τον άνθρωπο. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ποσοστό. Περίμενε, εσύ να μα πει, όλα δεν ξέρει, λέει καλύτερα. Είναι πολύ καλό παιδί η Βαρβάρα μου. έχει πολλές ευαισθησίες. τι άλλο να πω. Είναι πολύ καλό παιδί ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι από τα πολύ καλά παιδιά του χώρου. Δεν είναι αυτό που λες, θα κάνει ό,τι να είναι για να φανεί και. Δεν τον νοιάζει, δεν τα κάνει αυτά. Αλλά και εμένα μου έχει βγάλει ότι είναι άνθρωπος σχεσάκιας. Αυτό ήθελα να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό λέει ναι, ρε παιδί μου, στη σχέση. Δεν είναι όλοι τη ξεπέτα και να περάσω καλά. Αυτό θα το κάνει για κάποιο χρονικό διάστημα. Όμως, να σου πω κάτι. Αν έχει και άλλε τραγουδίστρες όμως που είναι τη ξεπέτα. Είναι χαρακτήρες, ρε παιδιά. Δεν έχει να κάνει με επάγγελμα. Ξεπέτα μπορεί να κάνει και μια δασκάλα, μπορεί να κάνει και ένα τραγουδιστή. Όχι, εκμεταλλεύονται το ότι μπορεί να είναι τραγουδιστή. Ναι, τη φήμη του. Τη φήμη του εκμεταλλεύονται. Μια στο καμαρίνι σου. Αν το έχουν σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες. Θα έρθει στο καμαρίνι σου να σου πει έναν καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Τι λες και εσύ έναν καλησπέρα. Σου λέει και αυτή καλησπέρα. Μα μόνον καλησπέρα. Γι' αυτό σου λέω. Από το καλησπέρα θα ξεκινήσει. Χάρη, ας έτσι η Βαρβαρά να μας πει το επόμενο νέο, το αγαπημένο μας. Για την Κόνη Μεταξά. Μάλιστα. Αυτήν και ανέλησε η Μίλνα μας, Χριστιανά μου. Την Κόνη Μεταξά.